Είμαστε στην εστία Νέας Μύρνης για την εκδήλωση του Ερμή του Γοιατζή, παρουσίαση των βιβλίων. Ακούστε γέροι και παιδιά και πρόσκαρες κοπέλες, ας πάψουνε τα γλέντια σας, ας πάψουν και οι χαρές σας. Τραγούδι μη ξαρακουστεί, γέλιο μη αντυχίζει, μεγάλο είναι το κακό και αβάσταχτος ο πόνος. Η γκρινοστάλαχτη αγνή του βασιλιά η κόρη, τρεις μέρες τώρα βρίσκεται στο παιδικό κρεβάτι, και έχει τα μάγουλα χλωμά στα ρόγα παραμένα, τα μάτια της τα βοντερά είναι μισοσβησμένα και μέσα από τα χείλια της χαμόγελο δεν τα μάτια. Της κυρίας Μουσιάδη και της κυρίας Φερδάνη. Πριν όμως θα ήθελα να δούμε ποιος είναι ο συγγραφέας μας και θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω το βιογραφικό του σημείωμα μέσα από το βιβλίο της Ελληνικής Φιγούρας. Ο Δημήτρης Χάλιτς λοιπόν γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1936. Φοιτήθηκε στο ελληνικό οδείο της Αθήνας, από όπου απαιτήθηκε το 1960 με άριστα και έμπαινο στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Η αγάπη του για τη Σύνο και τη γενέτειρά του τον όθησε να μελετήσει και να αποκτήσει ευρύτερες γνώσεις γύρω από την ιστορία και ό,τι είχε σχέση με την αγαπημένη του Ερμούπολη. Ασχολήθηκε με το θέατρο και τα τεχνικά. Έπαιξε σε ένα κλασικό ρεπερτορίου και μελέτησε συστηματικά ορθοφωνία. Από τα 11 χρόνια του, ανέλαβε καθήκοντα δεξιού Ιερουσαλήμ, που ήταν πάντα το μεγάλο του πάθος. Μαθήτευσε στους μεγαλύτερους δασκάλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, Καραγιάννη, Θεοδοσόπουλο, Μαύρο Κουστάκη, Δροσινό και άλλους. Δίδαξε στην ΕΛΕ και σε ειδικά σεμινάρια ιστορία της μουσικής, συμφωνολογίας, απαγγελία και άλλα. Από το 1964 γράφει σε εφημερίδες και περιοδικά. Ήταν το παρατσούκλι του Μακαρίτη Ράκελ του Κάτω, άντρας, τέρας, μυϊκής δύναμης. Πριν σας περιγράψω ένα περιστατικό από τα πολλά που είχαν συμβεί στα χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού, θεωρώ σκόπιμο να γράψω μερικά παρατσούκλια ποδοσφαιριστών που τους φώναζαν όταν έπαιζαν. Ο Κουτελιάρης, ο Χούλης, ο Παναγιώτης της Κουρεμένης, η Κούνια, ο Παπάς, ο Τσουμάρος, ο Βούδας, το Τριχοκούρεμα, ο Αδάς, το Σπινέλι, η Καβούζα, το Πιπινιό, ο Τζουλής και άλλοι. Η βαριά μπάλα πρακτικά χτυπούσε πάνω στην πόρτα της Μπέρντενας και της έκανε τρύπες. Ο Μακαρίτης, ιός παλαιολόγος Κυψέλης, μεγαλοπακάρης της αγοράς, έμπορος της ομάδας Ελλάς. Την κατησύχαζε. Την έστελε μάστορα να την επισκευάσει. Τα ξύλα που χρησιμοποιούσε ήταν από κρασάκια της Ρέγκας και από πολλά βαλώματα είχε βάλει το σχήμα της Ρεγκόκασας η πόρτα. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στο δικαστήριο όταν ένας νέος νοματάρχης με δυο χωροφύλακες έκανα μπλόκο στον Ντούνια και έπιασαν πέντε να παίζουν ψάρια. Σχημάτισε την δικογραφία, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν δώσει τα παρατσούκλια τους και όχι τα ονόματά τους. Ο πρόεδρος φωνάζει τον πρώτο κατηγορούμενο.
Γιώργιος Μπαλάκιας. Παρό, πιο γρήγορα παρακαλώ, ο κατηγορούμενος ήταν κουτσός. Βγάζοντας το δεξί χέρι, σχημάτιζε περισπομένη, μέχρι να το ακουμπήσει κάτω, το αριστερό. Λίγο πιο κοντά σχημάτιζε κύμα για να προχωρήσει και περνούσε η ώρα. Πρόεδρος, τι έχεις κατηγορούμενε? Είμαι ανάπηρος της κατοχής από τους Γερμανούς και Ιταλούς. Κάτσε κάτω. Γιώργος Λαμούρας. Παρόν. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Λίγη υπομονή, κύριε πρόεδρε. Βγάζει το δεξί πόδι όπως το έμπολο μηχανής του τρέμου, του πατάει το αριστερό, σχημάτισε στον αέρα μισούς κύκλους και μετά το πατούσε. Τι έχεις κατηγορούμενο? Ανάπηρος από το ξύλο που μου έδωσαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Κάτσε κάτω. Να προσέλθει ο τρίτος κατηγορούμενος, Ιωάννης Βρομιάρης. Παρόν, κύριε πρόεδρε. Και ο κύριε, παρακαλώ. Μια στιγμή βγάζει μπροστά το βαστούνι και πετάει το δεξί πόδι. Μετά αλλάζει το βαστούνι και πετάει το αριστερό πόδι και ξανά το ίδιο. Πρόεδρος, τι έχεις κατηγορούμενο? Είμαι ανάπηρος από το ξύλο που μου έδωσαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Κάτσε κάτω. Να προσέλθει ο τέταρτος κατηγορούμενος, Παναγιώτης Γούτης. Παρόν. Πιο γρήγορα παρακαλώ, πέρασε μισή ώρα και ακόμη είμαστε στο τέταρτο. Μάλιστα. Πετάει τα δύο βαστούνια μπροστά, στηρίζει τα χέρια του και σέρνει τα πόδια του. Τι έχεις κατηγορούμενε? Ξύλο Γερμανοί. Κάτσε κάτω. Ο πρώτος σκούντωσε. Να προσέλθει και ο κάτος, να δούμε τι μέρος του λόγου είναι. Παρόν, πετάει μπροστά μια καρέκλα, στηρίζεται στην πλάτη της και σερνόταν. Τι έχεις κατηγορούμενε? Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί σε έκαναν έτσι. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, γι' αυτό με βγάλανε και συρτώ. Κάτσε κάτω. Είναι αλήθεια ότι παίζατε ζάρια στο καφενείο του Ντούνια? Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Πόσα λεπτά σας βρήκε η αστυνομία? Τίποτα, κύριε πρόεδρε. Πού τα κρύψατε? Δεν παίζαμε λεφτά. Τι παίζατε? Τα πόδια μας. Δηλαδή, δεν έχουμε λεφτά. Και είπαμε, όποιος κερδίσει τα δύο καλά πόδια από όλους μας, να το λέμε ο γερός. Και τι έγινε? Μας έπιασε η αστυνομία και μας έφερε εδώ. Κύριε συνάδελφε, κύριε εισαγγελέα, το δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει ανάπηρους. Πρέπει να δικαστούν από ανάπηρο δικείο. Λύεται η συνεδρίαση. Το τι έγινε μετά τη δίκη δεν περιγράφεται. Τα ονόματα δεν τα αναφέρουμε για ευνόητους λόγους. Τα παρατσούκλια επίσης. Κανένας δεν ήταν ανάπηρος. Σκεφτήκανε μια και λεφτά για δικηγόρο δεν είχαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους μόνοι τους, φεύγοντας προχωρούσαν κανονικά και έλεγαν «Αν είχαμε δικηγόρο θα την πατούσαμε και έχουμε και τα λεφτά μας του τζόγου». Πάμε να συνεχίσουμε. Α, και δεν πάμε. Κατακόκκινες προκυλές, κάτασπρα πυρηνιά, γωνιές από παλιώτες,
ανοιγόπληνα το στόμα μου και μασούσα τις εικόνες, τις σκέψεις μου. Να το σουλώσω να πεις λίγο, παιδί μου. Θα είναι πικρό, δεν έχουμε ζάχαρη, θα σκόψει λίγο την πίνα μέχρι να την βαλάσει. Εγώ μάσαγα χωρίς να ακούω, χρόνο κι άρχισα. Νύχτα, ναι, το βαλάζει. Δεν είστε ανήσυχη η μάνα που τα κουνιάσα το λάδισμα του Γερμανοϊταλών πιο δυνατές όσο και η αγωνία. Θα μας χτυπήσουν την πόρτα, τι να θέλει να δουμάσει. Τώρα ακούγονται πιο σιγά, απομακρύνονται. Απ' την άκρη του παραθύρου ψάχνουν τα μάτια που να τους δουν αδύνατο, εκτό το σκοτάδι. Τους φαντάζομαι τους ιδιούς χοντρούς με βλέμμα άγριο έτοιμο, να σε φάνε τα κάτω διά της ζούγκλας. Τρομάδα σταματάει στην πόρτα. Ο ύπνος λύσει για τέτοιες στιγμές. Αρχίζει να βρέχει. Ο ξοφλέβαλος δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου. Ακούω τα πρώτα σταξίματα. Καζάνια και σκάφη στις θέσεις τους. Έχουν δουλέψει πολύ σε αυτή τη δουλειά τον τελευταίο καιρό για να μην πλημμυρίσουν. Ένα βήμα της από αυτά με τίτλο «Ξύπνα Αφροδίτη» τραντεύτηκε. Κατά καιρούς δημοσίευσε και εξακολουθεί να δημοσιεύει διάφορα ποίηματα, οδηγορικά, ταξιδιωτικά, θέματα κοινωνικά και άλλα, σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Το 1990-91 εκδίδει τρία βιβλία. Ένα με ποίηση και δύο με διηγήματα με τίτλους. Μυρωμένη ύμνη. Ταξιδεύοντας στο παρελθόν και ξετυλίγοντας μνήμες, για τα οποία έτυχε ευμενών κριτικών. Ένα δε διηγήμα τρομπέτσικε. Το 1993 εκδίδει το βιβλίο με τίτλο «Τα τρία ναύ», το οποίο μεταφράστηκε και στα γαλλικά. Είναι μια ιστορικο-τουριστική ξενάγηση, το οποίο βεβαίωθηκε από την Ένωση Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού και από το ΝΕΟ. Έχει βεβαιωθεί ακόμα και σε άλλα είδη λόγου, όπως τη μελέτη με τίτλο «Η Βενετία και ο ελληνισμός της», έχει δημιουργικές διακρίσεις και επέμβει στο θεατρικό έργο με τίτλο «Στο σπίτι του Οδυσσέα», επίσης και στην ποιήση σε διαγωνισμό στο Ιωάννησο. Ένα θεατρικό, «Μιλίδες Νέστορ», βεβαίωθηκε πρόσφατα με το πρώτο βραβείο από την Πανελλήνη Ένωση Λογοτεχνών. Του μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αν από τις χίλιες προσεγγίσεις που μοίρασα είχαμε μόνο εμείς σε αυτήν την εικόνα της Ελλάδας μέσα. Σήμερα για μένα είναι μια σημαντική μέρα. Περίμενα 19 χρόνια να μεγαλώσω ένα πιτσιρικά που από δύο χρονών είναι μόνος του μαζί μου με την αδερφή του και δουλεύουμε μαζί. Τις θεωρίες τις βιώνω στην πράξη. Τη δύναμη της παραγωγικής τάξης τη βρίσκω στα χέρια μου και τα χέρια των παιδιών. Κεφάλαια δεν βρήκα, με τα φτιάξαμε. Σήμερα μου ευχαριστώ την αιστεία που πριν από 20 χρόνια ο κύριος Κασαλιάς με βράβευσε σαν πρωταθλήτρια και με κάνει ο Νίκη. Και σήμερα το μικρό ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλους. Είναι λίγο δύσκολο. Είμαστε άνθρωποι που δεν μας άρεσαν ποτέ οι ασθενείς και γι' αυτό γινόταν και από εμάς με πολύ αμηχανία. Και από τα παιδιά και από μένα. Στις κοιτάξεις στην κουβή μας, στην δεσμή, είναι μια σημαία και ένα κλειδί, τα χρώματα τα ελληνικά. Μόνο που δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα παιδιά μου ποτέ, πάντοτε είχα δύο πόδια, ένα για τον Ερμή, ένα για την Κούλα. Είχα δύο χέρια, ένα για τον Ερμή και ένα για την Κούλα. Ένα που λοιπόν θα πάρετε σήμερα και άλλος θα πάρει το κλειδί. Ως εδώ λοιπόν ο Σωκράτης δεν έχει
τίποτα που να μας δίνει δικαίωμα ό,τι επιδοκιμάζει την εγωκεντρικότητα της χρησιμοποιητικής αγάπης. Επίσης όμως δεν έχει προβλέψει καθόλου τόπο, έστω και περιθωριακά, για το στοιχείο εκείνο που απαντήσαμε στην καρδιά του της αριστοτελικής αντίληψης της αγάπης. Δυνατούς, χάρη της ενίσχυσης που περιμένει. Ο άρρωστος αγαπάει τον γιατρό χάρη της υγείας. Και όποιος έχει άγνοια, περιβάλλει με αγάπη και στοργή αυτόν που έχει την γλώσσα. Ο Ισίωδος έρθει αναγκάστηκε και πάντα δει τον ίδωτα αγαπάν τον ίδωτα και φίλοι. Πρόκειται καθαρά για χρησιμοποιητική αγάπη. Το γιατρό, το πλούσιο, το σοφό, τους αγαπάει όποιος έχει ανάγκη. Και ωφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν για μας, για ένα άνθρωπο, δεν αναφέρεται κανένας άλλος λόγος για τον οποίο θα μπορούσαμε να τον αγαπήσουμε. Επομένα, εξαρτήτη, γιατί και η μάνα και τα παιδιά έχουν κάνει ένα αγώνα μητάνη σε μία περίοδο που οι δικές αξίες ενταβιάστηκαν, σε μία περίοδο που δεν εξετάζομαι πια στα πνευματικά ερμάρια τι έχεις μέσα, αλλά εξετάζομαι τα δύο βοηθητικά ρήματα, το έχω και το είμαι. Ποτέ δεν εξέτασαν σε αυτά τα παιδιά και τη μάνα το είπε, είναι μόνο εξετάζουν το έχω και τους ταλαιπώρησαν. Όμως αξίζουν αυτά τα παιδιά και η μάνα. Είναι άξιοι κυρίων επέρων γιατί δεν λύγησαν, δεν τους πω την οικιστήνη με λάστιχο. Είναι από κόκαλο και δεν κάνουν λαθριές υποκλήσεις. Στέκονται όρθιοι και θα προχωρήσουν και θα τερματίσουν γιατί εκτός των άλλων είναι και αθλητές. Ας πω λοιπόν δύο λόγια από γνωστούς σε μένα και αγνώστους παρόντες οικιακότητες. Αυτά τα άτομα τα οποία άκουσα. Συγχαίρω τον κύριο Χάλαρη για τα κατοχικά του που κατόρθωσε να δώσει την εικόνα της πραγματικότητας χωρίς πολιτικές διαπεκτάσεις. Των εκδόσεων, των τυπογραφείων και όλων αυτά με τα οποία ασχολείται, αλλά και ως άνθρωπος αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στη ζωή της από νεαρά ηλικία και κατόρθωσε να αντέπεξε. Έχασε τον προστάτη και σύζυγό της τη στιγμή που τα παιδάκια της ήταν μωρά. Κατόρθωσε να πιάσει δύο παιδιά και με τον δεύτερο σύζυγο ο οποίος πραγματικά αγάπησε αυτά τα παιδιά, όπως είπε σε συναγνωρίζω, περισσότερο και από αν ήταν δικά του. Σε λίγο έχω και ένα πρόβλημα, είχα την συνεργά. Τα έβαλε στον αθλητισμό και ίσως εκείνα που είναι τη μεγάλη επιτυχία. Το ότι από μικρά τα έσπρωξε στον αθλητισμό γιατί και αυτή ήταν αθλήτρια. Και του δεύτερου πατέρα του, ο οποίος τα προστάτευσε όπως είπα προηγουμένως, επαξίως. Έχω συνεργαστεί τουλάχιστον 15 χρόνια ή και περισσότερα κυρία μου. 15 χρόνια περίπου συνεργαζόμαστε. Πολλές φορές βέβαια είχαμε και τις αθλητές όχι τις αθλητές μας, έτσι γιατί δεν ήταν ακριβώς συνεπείς στο να μας φέρνει τα περιοδικά και τα διάφορα που εγκρίναμε εκεί πέρα. Είναι όμως μου εδόθη η ευκαιρία να διαπιστώσω το χαρακτήρα της. Και παραλαμβάνω, είναι μια καταξιωμένη μητέρα, μια καταξιωμένη γυναίκα, μια επιχειρηματίας πανέξυπνη και αυτό το οποίο κάνει σήμερα, να δώσει δηλαδή τη σκητάλη στα δύο παιδιά της και αυτό είναι άξιο παντός εφέρου, θα σταθεί δίπλα τους και τα παιδιά αυτά θα πάνε μπροστά και το αξίζουν να πάνε μπροστά. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία μου γιατί και σε εσάς και εσάς παιδιά και σε ένα Ερμή και Πούλα θα μπορείτε τέτοια κατεύθυνση που χάραξε η μάνα σας σε όλη σας τη ζωή. Γιατί η μάνα σας είναι μια σωστή γυναίκα, μια σωστή επιχειρηματία και μια καλή αθλήτρια. Ευχαριστώ. Βήματα εντός λοιπόν, βήματα εντός για τους νέους που έχουν όνομα, αλλά και στους παλιούς που έχουν όνομα. Γιατί αν οι παλιοί δεν είχαν όνομα,
Τι ώρα θα παρέλθουν στους νέους αλήθεια. Έχω δει ο Κουτσούλη, η μαμά Αστένκα και με υπότιτλο Νάστρικα, συγγνώμη, με υπότιτλο από το ημερολόγιο μιας πόλης, εξομολόγηση εκφαθέων. Αποσπάνω το βιβλίο θα μας διαβάσουν οι ηθοποιοί που έχουν κοντά μας, η κυρία Ελευθερδάνη, ο κύριος Κατάρτος και η κυρία Παθιακάκη. Παθιακάκη. Η Αντωνίνα γύρισε γλυκά και με βαγιστικά τα χαλιβεριά. Έχοντας πάντα στην αγκαλιά της το κούκλο της, όπως χρυφά. Τώρα όμως, σαν πήγε κούκλο, είχε ένα προσκέπτο. Μια γυαλιά που τύπωσε από τις βιβλίες του μισόπλου στο εξώπλου παράθυρο, τη γραλούσε από πολύ όρατο το αγγλικό της πρόσωπο, με τα γνωρίσματα των τελικών χαρακτηριστικών. Η Αντωνίνα είχε την Ντόνιουσκα, όπως την προσπονούσε. Μέσα στο βιβλίο μου αυτό αναφέρομαι εκτενέστερα στον Ιδρύο Αθηναίο, το μεγάλο βάρο, όχι της Ευρώπης, της Ιφηλίου, που θανατώθηκε για να ελευθερωθούν όλοι οι σκλαβωμένοι λαοί, ειδικά ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Και πάλι ευχαριστώ την κυρία Βογιατζή και εύχομαι τα παιδιά να προχωρήσουν γοργά στον δρόμο αυτό που άνοιξε η μαμά τους και με όλη την ευκαιρία έχουμε να μην συναντήσουν ποτέ τις σχολείες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.